Εθνική επέτειο σήμερα και ελπίζω να είστε από αυτούς που ξεκουράζονται λιγάκι και δεν δουλεύουν. Πήγα το πρωί στο φούρνο εκεί που παίρνω κάθε μέρα καφέ. Βλέπω, όχι, σβηστά τα φώτα, αλλά κόσμος μέσα. Λέω, ρε παιδί μου, έχουν διακοπή. Απλά ανοίγανε μια ώρα αργότερα οι άνθρωποι, αλλά μου κάνανε το καφεδάκι μου. Αυτό σκέφτηκα και εγώ, γιατί. Το ίδιο σκέφτηκα και εγώ. Και εγώ αυτό σκέφτηκα. Μην πω ότι σκεφτήκατε, γιατί πάτε να μπερδέψετε την παρουσιάστρια, αλλά δεν θα την πατήσω αυτή την μπανανόφλουδα. Τι έχουμε σήμερα, σε λίγο, Έλενα Τσαβαλιά, Δημήτρης Ουγγαρέζος, έχουν γίνει πάρα πολύ καλοί φίλοι και μάλιστα ο Δημήτρης... Αυτά ήταν από τα πρόβλεπτα. Γιατί, ο Δημήτρης συνοδεύει... Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος να γίνει κολλητός με τον παρουσιαστή της εκπομπής. Να σου πω κάτι, ο Δημήτρης είναι από τους ανθρώπους που συμπαθείς εύκολα, στο λέω και εγώ γιατί και εγώ τον συμπαθώ. Θυμίζει λίγο Χριστίνα Πολίτη, ε. Έλα. Όλοι καλύτεροι, φίλοι, κολλητοί. Τη συνοδεύει γιατί ο Μάρκος είναι στη Θεσσαλονίκη και έχουν γίνει, έχουν έρθει πολύ κοντά. Μάλιστα, μιλούν για αυτή τη σχέση τους. Πόσο κόστησε... Μια φιλενάδα δεν είχε να πάει. Έλα, ντροπή σας. Πόσο κόστησε ο καλεσμένος στο χαμήλιο πάρτι Clooney Amal και τι ακριβώς περιελάχθηκε το μενού. Μιλάμε για το πάρτι που έγινε το Σάββατο που μας πέρασε σε πολύ γνωστό ξενοδοχείο Παύλα Πύργο της Μεγάλης Βρετανίας. Η Αμάλα Λαμουντίν φτάνοντας δεν έδειχνε πολύ ευτυχισμένη. Τέλος πάντων προσπαθούσε όπως λέγαμε χθες πολύ γλαφυρά. Τώρα, παντόφλα είχε πέσει, έβγαζε το μαρούλι από το στόμα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Θα μάθουμε όμως πόσο κόστησε το πανάκριβο πάρτι τους.